Ενθουσιασμένοι και συγκινημένοι, οι δύο υφυπουργοί από τη Μαγνησία μίλησαν στην TRT λίγα λεπτά προτού αρχίσει η πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος είπε ότι είναι ιδιαίτερα τιμητική η επιλογή του Πρωθυπουργού στο πρόσωπό του. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη ο ορισμός μου από τον Πρωθυπουργό στην θέση του Υφυπουργού στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ένα Υπουργείο όπου θα εντάξουμε μέσα και τον πυλώνα της αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές και αυτών της κρατικής αρρωγής. Οπότε προχωράμε σε μια νέα φάση μεταρρυθμίσεων υπό τον Υπουργό, τον Βασίλη του Κικίλια, και σε στενή συνεργασία με τον Υφυπουργό, τον Ευάγγελο, τον Τουρνά. Οπότε από εδώ και πέρα, για να πετύχουμε και τα αποτελέσματα που θέλουμε, αλλά και να συνεχίσουμε να έχουμε το κράτος δίπλα στον πολίτη όπως και μέχρι τώρα, συνεχίζουμε προσιλωμένοι στη δουλειά, δουλειά και πάλι δουλειά. Η TRT ρώτησε τον κύριο Τριαντόπουλο τι σημαίνει για τον ίδιο η δεύτερη συνεχόμενη υπουργική θητεία. Είναι η συνέχιση ενός έργου, μιας μεταρρύθμισης που είχαμε ξεκινήσει, ακολουθώντας τον άξονα και την κατεύθυνση του Πρωθυπουργού, μια μεταρρύθμιση που έχει αυτά αποτελέσματα και γι' αυτό και την συνεχίζουμε, ενώ παράλληλα αυτό μας επιτρέπει και να φανούμε ακόμα πιο χρήσιμοι για την περιοχή μας, για τη Μαγνησία. Η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ μίλησε στην TRT συγκινημένη λίγα λεπτά πριν το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας κυβέρνησης. Είμαστε έξω από το Μαξίμου. Πριν ξεκινήσει το διευρυμένο Υπουργικό Συμβούλιο, τα θέματα μου είναι αυτά που θα ένιωθε οποιοδήποτε στη θέση μου. Είναι η τρίτη μου κυβερνητική θητεία, η δεύτερη στο Υπουργείο Παιδείας, όπως πολύ σωστά είπατε, και χαρά και συγκίνηση και ευθύνη. Οτιδήποτε θα ένιωθε κάποιο στη θέση μου, ούτε θέλω να υπερβάλλω, αλλά ούτε και θέλω να κρύψω και να εκφράσω την ευχαρίστησή μου, την ικανοποίησή μου, την ευγνωμοσύνη μου στον Πρωθυπουργό, στους βολιώτες, βεβαίως, στους κατοίκους της Μαγνησίας που μου δώσαν αυτή τη δυνατότητα. Και εννοείται να υποσχεθώ ότι θα δουλέψω. Θα δουλέψω και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να φανώ αντάξει αυτής της εμπιστοσύνης. Η κυρία Μακρύ είχε ήδη την πρώτη της συνάντηση με τον νέο Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πιερακάκη, για τον οποίο μίλησε με κολακευτικά λόγια. Απόλυτος αποτελεσματικός, ένας γενναιόδωρος υπουργός με τον οποίο είχαμε ήδη συνεργασία στο Υπουργείο λόγω και της πανδημίας, για τις ηλεκτρονικές εγγραφές, για την ηλεκτρονική ανάληψη ευθυνών των εκπαιδευτικών. Ήταν μια συνεργασία την οποία την είχαμε αναπτύξει και το δικό του επιτελείο και το δικό μου γραφείο, αλλά και εγώ προσωπικά με τον Υπουργό. Δεν είναι καινούριος ο τρόπος που σκέφτεται, που ενεργεί και που πολιτικά συμπεριφέρεται ο Υπουργός. Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και αυτό να το μάθω, το ξέρω.